με τον Κώστα. Τι σχέση είχατε πριν έρθει το παιδί? Κάπως ρευστή. Μόνο ρευστή. Τι ωραίο. Λοιπόν, στα λέω περιληπτικά. Τον είχα ερωτευτεί εγώ το 12 στη σχολή πάρα πολύ. Έκοβα τις φλέβες μου. Το 11 ψέματα. Έκοβες φλέβα. Έκοβα φλέβα. Πατώματα. Πατώματα και αυτά. Έγραφες τραγούδια και τέτοια. Εννοείται. Και αυτός πώς φέρθηκε τότε? Αυτός τότε ήταν μπάρμαν. Δυο μέτρα. Δυο μέτρα. Κατάλαβε, ζωή. Και το έχω φτιάξει το προφίλ. Ωραία. Και δεν ήθελα και πολλές σχέσεις, οπότε μου έλεγε είμαστε φίλοι, ρε παιδί μου, είμαστε φίλοι. Και κάπως δεν με βαρέθηκα, κουράστηκα, πέρασαν και 3 χρόνια έρωτα. Αλήθεια. Ο οποίος δεν εξελισσόταν σε σχέση. 3 χρόνια είχατε φιλικό έρωτα. Τρία χρόνια. Δεν σου είχα υπομονή. Έχεις υπομονή. Είδες. Ναι, κάπως δεν κουράστηκα, τελείωσε υπομονή και έφυγα. Και αυτός τρελάθηκε. Μετά γύρισε. Να το. Και μετά άλλα 3 χρόνια με κυνηγούσε αυτό. Πες αλήθεια. Λέω αλήθεια. Και εγώ ερωτευόμουν άλλους και τέτοια. Αλλά πάντα τον κρατούσα σε επαφή. Είσαι πάμε και τέτοια. Ναι, δεν ήθελα να. Αλλά δεν τολμούσες και να μπλέξεις all the way όταν σε κυνηγούσε. Όχι, όχι. Δηλαδή, κάνε μια απόπειρα μετά από 3 χρόνια με κυνηγούσε και αυτός και είπα. Κύριε Φωτεινή, τι έχεις να χάσεις, τον ήθελε, σε θέλει. Ναι. Δηλαδή, έχετε περάσει όλο αυτό το κύμα. Α, τα φτιάξετε να δεις πώς είναι αυτό το τέτοιο και τα φτιάξαμε για ελάχιστα και σε αυτό το ελάχιστο ήμουν έγκυος. Και ήρθε το παιδί, δηλαδή, και αυτό δεν ήταν επίσης μια εύκολη διαπραγμάτευση. Δεν έχει το παιδί και λες, αγάπη μου, ωραία, θα γίνουμε γονείς. Το συζητάς. Ναι, καλά, όλα αυτά τα κάναμε. Τα κάναμε, συζητήσαμε, λέγαμε μήπως δεν το κρατήσουμε. Γιατί ήμασταν στην ανασφάλεια, αλλά το κρατήσαμε. Και όταν το τόπες, όταν το έμαθες, πώς ένιωσες? Σοκ τεράστιο. Χάρηκα. Χάρηκες. Νομίζω χάρηκα. Γιατί εγώ ήθελα να γίνω μαμά. Δεν ήθελα τώρα, δεν ήθελα έτσι με αυτόν τον τρόπο, αλλά πόσο ήθελα. Πόσο χρόνο ήσουν? 28. Και αποφασίσατε ότι προχωράμε και πάμε και μαζί. Δεν είχατε συγκατοικήσει και καθόλου? Τίποτα. Εντάξει, εμένα μου φαίνεται αυτό full challenging, δηλαδή είναι οριακά ταινία ότι γυρίσατε με το αυγό, με το μωρό, ας πούμε. Όχι, συγκατοικήσαμε όταν έμεινε έγκυος. Ναι, αλλά ναι. Αυτό είναι ήδη μέσα σε μια τεράστια μετάβαση. Ναι. Ήταν δύσκολο, δεν ήταν εύκολο. Αλλά παρόλα αυτά, εμένα αυτό μου λέει πολλά, ας πούμε. Το ότι πάρα αντιμετωπίσαμε πολλά. Όλο αυτό και είμαστε έτσι καλά και δεμένοι. Είναι υπέροχο, υπέροχο, πραγματικά.